Το Hellenic Media Group είναι ένα θεωρητικό δίκτυο που σκοπός είναι η προβολή της χώρας και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο σκοπός είναι να τονίσει προς τον κόσμο, να μάθει ο κόσμος τη θετική εικόνα της χώρας, τι γίνεται για εκδηλώσεις που δεν καταγράφονται από τη τηλεόραση, γιατί όπως ξέρεις τη τηλεόραση, άμα κάτι δεν πουλάει δεν το δείχνει, σε εισαγωγικά έτσι, χωρίς να θέλω να θίξω κάποιους. Και εμείς ερχόμαστε εδώ να καλύψουμε αυτό το κενό, το θεωρητικό κομμάτι του, που έχει να κάνει ότι, με τη θετική εικόνα, με κάποιους ανθρώπους, τι κάνουν σε επίπεδο κοινωνικό. Εγώ που έρχομαι από το χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, ήμουν 16 χρόνια στην ιδιωτική ασφάλεια σαν φύλακας και έτσι δημιούργησα το πρώτο blog για την ιδιωτική ασφάλεια του 2008 για θέματα που αφορούν το κράτο και την ασφάλεια των παιδιών που είναι εκεί έξω. Από το 2007 ασχολούμαι με τον εθελοντισμό σαν μέρος ή σαν ανεξάρτητος ακτιβιστής που λέμε ή σαν ομάδα διάσωσης, σε διάφορες ομάδες διάσωσης. Επειδή ο κόσμος στην Ελλάδα δεν κατανοεί τη λέξη κυβερνογράφος, δεν είναι ότι είσαι της κυβέρνησης, κυβερνογράφος είναι ότι έχεις κάποια site στο δίκτυο και κάνεις μια δημοσιογραφική δουλειά. Δημοσιογράφος, παλιά υπήρχαν εφημερίδες, έτσι, τώρα αυτό έχει μετατραπεί σε εφημερίδες στο διαδίκτυο, ας πούμε, που λέμε. Αυτό είναι κυβερνογραφία. Απλώς ο όρος κυβερνογραφία δεν είναι τόσο θετικός προς τη χώρα, δηλαδή ακόμα στην Ελλάδα μας λίγο πίσω από ό,τι στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοίτα, ο θεωρητισμός σου βγαίνει από μέσα σου. Μπορεί να το κάνει κάθε πολίτης. Το έχει από τότε που γεννιέται, αρκεί να υπάρχει αυτό που λέμε συνείδηση πώς πρέπει να βοηθήσει τον έξω. Δηλαδή, χρειάστηκε να δούμε εδώ στην κρίση ότι πρέπει να φτάσουν σε ένα επίπεδο κοινωνία μας, έτσι, για να χρειαστεί να προβάλλουν το θεωρητισμό όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, αλλά η πραγματικότητα είναι ο κάθε πολίτης το έχει μέσα του. Δηλαδή, η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο την έχουμε από τότε που γεννιόμαστε, αρκεί να είμαστε ο εαυτός μας για να την παρέχουμε. Χωρίς ανταλλάγματα, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι το κομμάτι του θεωρητισμού. Για μένα. Ωραία. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από όλους. Γιατί δούμε σε μια κοινωνία που έχουν μάθει πια στην ύλη. Έτσι. Άρα υπάρχουν ένα κύκλος ανθρώπων που το κάνουν χωρίς αντάλλαγμα. Και το κάνουν σωστά γιατί έτσι είναι, πρέπει να είναι η ψυχή του ανθρώπου να δίνει χωρίς να παίρνει πίσω. Κατανοητό. Τώρα αν υπάρχουν κάποιοι μας λένε, δεν μπορώ να πω τη φράση πώς μας χαρακτηρίζουν, γιατί είμαστε TV, εντάξει, ξεκινάει από μη πάντως. Αυτό που κάνουμε θεωρείται μη, ξέρεις. Αλλά εμείς δεν έχουμε αποδείξει κάτι σε κανέναν. Κατάλαβες εννοείται. Το κάνουμε γιατί το θέλουμε. Έχουμε καρδιά και το κάνουμε. Όποιος πει το αντίθετο, δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο εμείς γι' αυτό. Να κατηγορήσουμε κάποιον. Θα γίνουν πολλές δράσεις θεωρητικές. Ήδη ομάδες αυτή την ώρα που μιλάμε είναι σε φυλάκια που επιτηρούν για θέμα φωτιάς. Κάνουν περιπολίες στο βουνό, προσφέρουν το κοινωνικό τους έργο μετά τη δουλειά τους χωρίς να πληρώνονται, εκπαιδεύοντας συνέχεια για να βοηθάνε τους πολίτες. Οπότε θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις και πάνω σε αυτό εκπαίδευσης μαζί με το Ινστιτούτο Φυσικών Καταστροφών, το ΙΔΑΦ. Μέσα από εκεί θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις στην Εύβοια. Κάναμε κάποιες με ένα σχολείο στο Βίρονα, κάποιες άλλες κάναμε πάλι πριν ένα μήνα. Το διαδίκτυο είναι μια δύναμη. Το θέμα πώς χρησιμοποιείς τη δύναμη αυτή. Με ποιο τρόπο. Στο εξωτερικό χρησιμοποιείται πολύ στιγμή. Γι' αυτό και βλέπουμε και τα μεγάλα site, όχι μόνο και TV, μεγάλα δίκτυα, να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Σε ζωντανή μεταδόση. Γιατί δεν είναι η παλιά που κάνει μια μετάδοση μαζί η γιαγιά που είναι στο σπίτι. Εδώ όλοι οι νέοι και κάποιες ηλικίες μεγάλοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Εκεί ενημερώνονται.
Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα όπλο που πρέπει να το έχουν κατάλληλοι άνθρωποι στα χέρια τους για να μην υπάρχουν κάποια άλλα θέματα που είναι για την ασφαλειά μας πιο σοβαρά. Εμείς κάνουμε μια κίνηση. Λέγεται Ολυμπιάδα για το νερό υπό την αιγίδα του Πηγείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Αυτή τι κάνει, αυτή είναι η προστασία των δέντρων πόρων και το μέλλον του παιδιού. Δηλαδή είναι το μέλλον της φύσης του κόσμου, είναι τα παιδιά. Αν δεν υποστηρίξουμε τα παιδιά και το νερό μαζί, δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Και με αυτό, σε παγκόσμια κλίμακα, ετοιμάζουμε αυτή τη κίνηση. Η οποία αυτή η κίνηση στέλνει και ένα μήνυμα ειρήνης. Μετά, με το Χέρια Media Group, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και, ξέχασα να πω ότι στηρίζουμε εκδηλώσεις και σαν εθελοντές, όχι μόνο σαν χορηγοί επικοινωνίας, όπου μας ζητάνε βοήθεια και παρέχουμε αφιλοκεδώς στο επίπεδο που είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Και όλο αυτό δημιουργούμε ένα θέματα και ασχολούμαστε και με άλλους τομείς. Δηλαδή, ασχολούμαστε και με την γεωστατική ένα κομμάτι και με την ασφάλεια. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά κομμάτια που συνεργούν κάτω. Κάνουμε συνεντεύξεις, επικοινωνούμε με κόσμο, τους δούμε να έχουν κοντά μας, να τους προβάλλουμε. Αλλά πιστεύω μέσα από συνεντεύξεις και από επαφές που κάνουμε και σαν χορηγή επικοινωνίας ότι προσφέρουμε ένα κομμάτι της δουλειάς μας και προς τον κόσμο. Δεν μένει σε εμάς, δηλαδή, αν είναι δικό μου. Εξάρτητα με μόνος μου, έχουμε κάποιο επιτελείο και πίσω μας και έχουμε και εταιρείες που μας έχουν στηρίξει. Μας έχουν στηρίξει όχι χρηματικά, αλλά μας έχουν στηρίξει σε θέματα όπως είναι τα υλικά, όπως μας είπε ένας υπολογιστής. Μας το παίρνουν. Ειδικά αυτό εννοώ, έτσι. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με την εκπομπή Άξιον, έτσι ο χορηγός επικοινωνίας, στηρίζουμε, κοινοποιούμε. Και το Άξιον έχει μια δυναμική, μέσα από συνεντεύσεις, είτε είναι για θέατρο, είτε είναι για μαγειρική, είτε είναι για σοβαρές υγείας. Αυτό δίνει επικαιρία στον κόσμο να παρακολουθεί σε εκπομπές που λείπουν από κάποια, δηλαδή λείπουν από κάποια μέσα αυτή τη στιγμή τέτοιες εκπομπές. Εντάξει, υπάρχουν βίντεο ξεχωριστά όμως για την υγεία, υπάρχουν. Αλλά δεν είναι όλο αυτό, είναι όλο αυτό το μοτίβο, δηλαδή όλο αυτό, πώς να το εξηγήσω, όλη αυτή η διαδικασία των εκπομπών που σε κρατάει ενημερωμένο για πολλά θέματα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά.